Ένας φάρος γνώσης στη βιβλιοθήκη του Δημαρχείου Στροβόλου, εκεί που βρίσκεται πλέον μεγάλο μέρος της προσωπικής συλλογής βιβλίων του αείμνηστου Νίκου Ρολάνδη. Περνούσε αμέτρητες ώρες στο γραφείο του, περιστοιχισμένος από τις βιβλιοθήκες του. Οι περισσότερες φωτογραφίες του ήταν με φόντο τα βιβλία του. Τα κρατούσε στα χέρια του με δέος, έψαχνε να ξαναδιαβάσει κάτι που είχε δει, να γράψει αναφορές στις ομιλίες του, να προσθέσει ακόμα κάτι στις αμέτρητες γνώσεις του. Σε μια σεμνή τελετή, στην παρουσία της οικογένειας του Νίκου Ρολάνδη, φίλων αλλά και αξιωματούχων, τιμώντας τη μνήμη του, δόθηκαν στη διάθεση των πολιτών πολύτιμα βιβλία, λογοτεχνικά, λαογραφικά, ιστορικά, ποιητικά. Μας υπενθυμίζει ποιος ήταν ο Νίκος Ρολάνδης, ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, άνθρωπος της μελέτης και πολιτικός άντρας που επεδίωκε τον τεκμηριωμένο λόγο με άποψη. Από σήμερα η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη φιλοξενεί σπάνιες και συλλεκτικές ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις, αλλά και συγγράμματα του ίδιου του αείμνηστου Νίκου Ρολάνδη. Μια συλλογή που ο αείμνηστος Ρολάνδης διαφύλαξε ως κόρη οφθαλμού και πρόσφερε στο Δήμο μας ως μία από τις πολύ τελευταίες πράξεις προσφοράς προς τον τόπο του, τον Στρόβολο που έζησε και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Το Δημαρχείο Στροβόλου, τιμώντας τη μνήμη του Νίκου Ρολάνδη, πρόκειται να δώσει το όνομά του σε χώρο πρασίνου που επιλέχθηκε από τα παιδιά του Μελίτα, Αριάννα και Ανδρέα. Για μένα προσωπικά, ο αείμνηστος Νίκος Ρολάνδης ήταν όχι μόνο ο αγαπημένος μου υπουργός, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο πολιτικός του οποίου η αξιοπρέπεια, το ήθος, η διορατικότητα και το πάθος του για τον τόπο του σημάδεψαν την όλη πορεία του στην πολιτική ζωή του τόπου. Τη δωρεά του στο Δήμο έκανε ο ίδιος ο Νίκος Ρολάνδης έναν μόλις μήνα πριν φύγει από τη ζωή την άνοιξη του 2021.